Είναι μια ευτυχισμένη μαμά. Ετήρα το πιο όμορφο δώρο που ήρθε στην ζωή της Δέσποινας Καμπούρη, η κόρη της. Η Έλενα είναι 19 μηνών, σχεδόν 1,5 δηλαδή. Είναι ένα μεγάλο παιδί, μεγάλο μωρό. Τίποτα στην εμφάνισή της δεν μαρτυρά ότι έγινε πρόσφατα μαμά. Έχει χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης, όσο και αν η ίδια καταλαβαίνει τις αλλαγές στο σώμα της. Εσύ βλέπεις διαφορά στο σώμα σου, πάνω σου, μετά από τη γέννα. Λένε γιατί λεκάνει, ξέρεις όλα αυτά. Ναι, ό,τι λένε ισχύει. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, το σώμα μιας γυναίκας μετά από μια εγκυμοσύνη, μετά από 2 ή 3 εγκυμοσύνες, δεν μπορεί να είναι ποτέ ίδιο με αυτό που ήταν πριν. Νομίζω ότι μεγαλώνει το νούμερο του τζιν. Εκτός και αν κάνεις εξαντλητικές δίαιτες, και χάσεις κάποια κιλά, αλλά και πάλι νομίζω το σώμα αλλάζει. Αλλάζει το στήθος, ειδικά αν φυλάζεις. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φυλάσω. Δεν είναι και πολύ εύκολη διαδικασία, ειδικά στην αρχή, αλλά τα καταφέραμε για να τρίμη. Ως νέα μαμά δεν θα μπορούσε να μην πάρει θέση και για τον δημόσιο θυλασμό που διοργάνωσε λίγες μέρες πριν η Σάντι Κουτσοσταμάτη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην παρατήρηση που της έγινε όταν θύλασε σε εμπορικό κέντρο. Είναι ωραίο θέμα να βλέπεις μια γυναίκα να θυλάζει. Δεν το συζητώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να βλέπω γυναίκες να θυλάζουν οπουδήποτε. Εγώ δεν θα το έκανα. Είναι προσωπικό θέμα. Η περίοδος της εγκυμοσύνης ήταν από τις ωραιότερες της ζωής της. Όπως όλες οι γυναίκες όμως, έτσι και η παρουσιάστρια αποκάλυψε στην μεσημεριανή μελέτη ότι είχε φοβίες για την εικόνα και το σώμα της. Οι ραγάδες ήταν ο εφιάλτης μου, ήταν η μεγάλη μου φοβία. Από τον 3ο μήνα σχεδόν της εγκυμοσύνης μου, που συνήθως εκείνη τη χρονική στιγμή δεν έχεις ακόμα κιλά, μέχρι και βαζελίνη είχα αρχίσει να βάζω, ειδικά προς τους τελευταίους μήνες εγκυμοσύνης που γίνεται, ξέρεις, το μεγάλο μπαμ που μεγαλώνει πολύ η κυλίτσα.